Πόσο είπαμε ότι θα κάτσουμε μια φωνία, Παναγιωτή, 2 εβδομάδες. Ναι, καλά. Δεν μας αφήνουν να γιάσουμε. Το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παλικάράκια μου, ξανά στον αέρα, ξανά έχουμε ρολόγο μας. Έχουν βγει διάφορες ανεπιβεβαίωτες φήμες και επιβεβαιωμένες. Και επειδή λύσαξε και αυτός ο Παναγιώτης, θέλω να κάνω και εγώ το χατήρι. Έτσι θα βγούμε να γράψουμε μια κομπούλα, να πούμε διάφορα κυρίως για το PlayStation 5. Να πούμε τι έχει βγει, τι είναι το σιγουράκι. Έχουμε πράγματα και θαύματα πάλι. Γεια σου, Παναγιώτη. Γίνεται ένας χαμός. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Τζίμι. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί δεν κρατιέμαι. Προλαβαίνουμε να γράψουμε ή θα σκάνε οι ειδήσεις την ώρα που γράφουμε αυτό. Δεν ξέρω. Έλατε. Ασύχαστη. Δεν έχουμε σχολιάσει ούτε καν το λόγο. Γιατί είπα, λέω, μια εβδομάδα, εντάξει, τι να βγούμε τώρα να πούμε για ένα λόγο. Άστο να πάει, άστο, το σχολιάσουν οι υπόλοιποι και εμείς θα κάτσουμε να ράξουμε, όπως είπαμε. Αλλά αφού βγήκαμε αυτή τη φορά, ας βγούμε και ας πούμε και γι' αυτό. Με το λόγο. Είσαι έτοιμος? Πανέτοιμος. Κάτσε να πάρω καφεδάκι κι εγώ. Να οπλιστώ με ενέργεια. Μ' αρέσει. Λοιπόν, Ε3 Sony. Ένα ζευγάρι που δεν τα πάει καλά το τελευταίο καιρό. Είχαμε τον προηγούμενη χρονιά. Είναι σε διάσταση, θα λέγαμε. Είναι σε διάσταση. Αυτό ακριβώς. Μην το γελάς. Έτσι είναι. Είναι σε διάσταση. Έκανε μου τσουτσούνια η Sony την προηγούμενη χρονιά και τώρα λέει τα πήρα απόφαση, μαζεύω τα πραγματάκια μου και πάω σε άλλες παραλίες. Τι τρέχει, ρε Παναγιώτη? Έτσι, ναι, τίποτα. Αυτό που είπες και σε πριν, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν τελικά. Η Sony δεν θα είναι στην Ε3 και αυτή που έρχεται το 20. Βλέπουμε ότι δεν συμμετέχουν πολλές εταιρείες στην Ε3. Μάλλον είναι ακριβά τα ενίκια. Ποιος ξέρει τώρα, τι να βγω κι εγώ. Κάτι γίνεται πίσω από τα φώτα που δεν το ξέρουμε εμείς. Θα σου πω εγώ με ένα πολύ πολύ απλό τρόπο το τι γίνεται. Ίντερνετ. Πλέον είναι, ναι, τόσο πολύ. Δηλαδή, όταν είχε βγει Ε3, τι θέλω να πω, όταν είχε βγει Ε3, το 95-96, ξέρω εγώ. Το οποίο να θυμίσω και το λέω 95-96, γιατί η Sony ανέκαθεν. Και πιο παλιά. Η Sony ανέκαθεν έβγαινε στην Ε3, την τότε Ε3, έτσι. Και πρώτη παρουσίαση PlayStation εκεί έγινε. Που καλά, ο άνθρωπος δεν ήξερε και τι. Δεν είχε ξαναβγεί σε σκηνή και τα είχε χάσει, ξέρω εγώ. Και λέει, να ένα PlayStation, ξέρω. Κάπως έτσι βγήκε έξω. Ναι, 99. Ναι, αυτό PlayStation 99, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το βγήκε. Και όταν είχε βγει αυτή η έκθεση. Δεν υπήρχε ίντερνετ έτσι που το ξέρουμε τώρα, έτσι, τόσο γιγαντωμένο, τόσο μια τεράστια χουάνι, που το οτιδήποτε πετάξει μέσα, φήμη, ξεφήμη, αν είναι στο trend, γιγαντώνεται. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Οπότε προφανέστατα έχουμε μια έκθεση που παραμένει σε ένα στυλ και σε ένα μοτίβο σχεδόν ίδιο, και οι οποίοι τώρα βλέπω ότι θέλουν να το αλλάξουν και να βάλουν πιο πολύ influencers, ας το πούμε, να το κάνουν πιο influencing Ε3. Ενώ υπάρχει το ίντερνετ, που είναι ένα τεράστιο εργαλείο για τις εταιρείες για να προωθήσουν πράγματα, και το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια όταν πετάγανε υλικό πριν την E3 για να μην γκαούνε μέσα στην E3. Ναι, και δωρεάν. Ίντερνετ δωρεάν. Ναι. Δεν χρειάζεται να πληρώνουν ποσά εκεί πέρα τεράστια. Φτάνει σε εκατομμύρια σπίτια πολύ πολύ γρήγορα και εύκολα. Το θέμα είναι όμως τώρα, θα σου κάνω μια ερώτηση, Παναγιώτη. Ποιος πιστεύεις ότι είχε ανάγκη την E3? Η Sony είχε ανάγκη την E3 ή η E3 είχε ανάγκη τη Sony? Τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο φαμποίστικο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι η E3 έχει ανάγκη τη Sony με τη Sony όπως είναι σήμερα, το 2020 που μιλάμε. Με αυτή την βάση χρηστών που έχει από πίσω, με αυτή την ιστορία, με όλα τα με που θέλετε ο καθένας που αγαπάει. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε και γύρω-γύρω τον κόσμο να, η μισή να λένε εντάξει καλύτερα, η άλλη μισή δεν βλέπω Ε3, δεν έχει νόημα και κάτι τέτοια. Ναι. Εδώ πέρα τώρα να συμπληρώσω ότι αν θυμάστε πέρυσι ούτε η Activision ήταν στην Ε3, ούτε η Nintendo ήταν στην Ε3, μόνο τα Direct είχε. Καλά, κλασικά. Ήταν το Treehouse, ναι. Το Treehouse. Η Nintendo έχει να πάει στην Ε3 3-4 χρόνια. Είναι σε δικό της, ναι. Δεν πληρώνει τον Davanzilic, τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι οι Ιαπωνέζικες και άλλες, ποια έλειπε, η Bandai έλειπε, η Capcom, τώρα στην Ε3
την προηγούμενη. Αυτές, ότι... αυτές δεν κάνουν συνήθως press conference. Μόνο που κάνουν είναι η EA, που και πάλι είναι δικά της press conference, η Ubisoft. Η EA είναι εκτός. Αλλά ούτε είναι Activision κάνει, ούτε κάνουν. Οι μεγάλοι που κάνουν είναι Square, η Ubisoft, η EA και οι τρεις κονσολάδες. Nintendo. Ναι. Και η Microsoft πάλι δεν είναι μέσα στην E3, είναι στα πλαίσια της E3, είναι στο Microsoft Theater. Δεν πληρώνει την E3. Α, καλά, αυτό έχει να κάνει θέση, πώς το λένε, λειτουργικά, επειδή μου έχει στο χώρο, να θα σου μιλήσω. Ξέρω πολύ καλά, όσοι ξέρετε από Αθήνα και το Athens Metro Mall, το πολλά μαγαζιά και γίνεται κατά κόρον. Αυτό όχι μόνο εκεί πέρα, ας πούμε το Friday στο Athens Metro Mall, για όπως ξέρουμε στον τελευταίο όροφο, δεν πληρώνει νίκιο. Τους έχουν πει σαν γκράχτη, ελάτε, μπείτε μέσα τσαμπέ για να φέρνουν να μαζέψουμε κόσμο. Πολύ, δηλαδή η Microsoft μπορεί να μην είναι, της λέει ελάτε κάνε δίπλα στο κτίριο, αλλά θα σας βάλουμε μέσα στην ε3, γιατί σας θέλουμε. Και εννοείται ότι η ε3, αυτό το λέω γιατί η ε3 εννοείται ότι θέλει τη Sony, έτσι. Είναι ένα τεράστιο όνομα για την ε3 που θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο και ιντερνετικά και να πάνε, γιατί πληρώνει εισιτήριο. Να πληρώσουν εισιτήριο, να πάνε. Να πληρώνει εισιτήριο, έτσι, για να πάνε να δεις τα καινούργια παιχνίδια που έρχονται και όλα αυτά και όλα αυτά. Αλλά και η Sony, εγώ θα πω, την έχει ανάγκη πάρα πολύ την ε3. Την έχει τώρα που βγάζει μια κονσόλα, όχι πέρσι. Πέρσι δεν την ένοιαζε. Την έχει ανάγκη την ε3, γιατί όταν βγάζει ένα προϊόν όπως είναι το PlayStation 5. Ναι, okay, δεν είναι το main σου event το E3 όπως ήταν κάποτε, γιατί πλέον κάνεις και ένα δικό σου main event, όπως έκανε και όταν πρωτοκυκλοφόρησε το PlayStation 4, ένα δικό της event πριν το E3 που φάνηκε καλά. Πρέπει να το δείξω όμως και θα θυμίσω και κάτι. Η E3 δεν είναι παγκόσμιο, όπως θέλουμε να το βλέπουμε εμείς, γεγονός. Η E3 είναι κυρίως αμερικάνικο. Δηλαδή αφορά πάρα πολύ τους Αμερικάνους. Και κάποιος που δεν πάει στην ε3, όπως έκανε και παλιότερα η Nintendo, ας πούμε, που την πάρε τελείως, όχι μόνο που έβγαλε, όπως τώρα που βγάζει Direct, δεν είναι καλή φάση να στον πάρει στην την Αμερικανική αγορά. Η Αμερικανική αγορά της δώσανε νίκη φέτος, αυτή τη φορά, της Sony στην αρχή. Γιατί ναι, δεν δώσανε στην Microsoft, δεν πήρανε με Xbox τόσο πολύ όσο πήρανε επί 360, θα πω εγώ. Για μένα, Παναγιώτη και όσοι μας ακούτε, η Sony, έχω μιλήσει και παλιότερα, μου μοιάζει μπερδεμένη. Είναι μπερδεμένη με το θέμα του PlayStation 5 και δεν ξέρει πώς να το χειριστεί. Για την ώρα αυτό που βλέπω είναι ότι δεν θέλει να πάει σε ευθεία αντιπαράθεση με το Xbox και τη Microsoft. Εντάξει, δεν ξέρω αν συμφωνώ πλήρως. Καλύτερα να μην συμφωνήσεις. Εγώ αυτό θέλω, να μην Ναι, με τη γνώμη σου. Γιατί, ας πούμε, και ο Boot, πώς λέγεται, ο επικεφαλής του Xbox Game Studios, ακριβώς το ίδιο είπε, ότι δεν θέλω, λέει, να έχει έδωσε συγχαρητήρα στη Sony για το PlayStation 4, λέει, τα πήγατε εξαιρετικά σε αυτή τη γενιά και θα αποφύγω κατά μέτωπο σύγκρουση στην επόμενη γενιά, κάτι τέτοιο άφησε να είπε βασικά, όχι άφησε να νηθεί. Ναι. Τώρα, αυτό που λες για τη Sony, δεν συμφωνώ απόλυτα, γιατί αυτή τη στιγμή η Sony, αν αύριο, μεθαύριο, ανακοινώσει ότι θα κάνει ένα δικό της event οπουδήποτε στον κόσμο και πει εκεί θα δείξω το PlayStation 5, νομίζω όλος ο πλανήτης που ασχολείται με gaming θα κοιτάξει ακριβώς εκεί πέρα που θα πει η Sony. Αυτό θα γινόταν ανεξάρτητα με την 3. Δηλαδή και τώρα να πει άσχετο, τώρα δεν είχαμε πέσει, δεν είχαμε αυτή τη φήμη, έτσι. Ναι. Και πει, ξέρεις κάτι, τον άλλο μήνα που λογικά θα έχουμε, τον άλλο μήνα θα γίνει το event μου. Δεν θα κοιτάξει όλος ο πλανήτης προς τα εκεί. Θα κοιτάξει, μα είναι το main event πλέον. Όπως και επί PlayStation 4 ήταν το main event που έσκασε για την παρουσίαση του PlayStation 4. Ναι. Αφήνεις χώρο. Νομίζω... Αφήνεις χώρο στους ανταγωνιστές σου. Τώρα να ακούσετε τους άλλους που λένε θα πάμε με το σταυρό στα χέρια πλέον φιλικά κλπ. Εννοείται πως όχι, παιδιά. Εταιρείες είναι, ναι, θα χτυπήσουν μία άλλη στον ανταγωνισμό για να κόψουν πωλήσεις. Έτσι πάει, ναι. Τώρα εντάξει, ότι είναι φοβισμένη, δεν νομίζω να είναι φοβισμένη και η Sony. Όταν ξέρεις, δεν είπα φοβισμένη. Είπα μπερδεμένη. Ναι, μπερδεμένη.
Εντάξει, απλά είχα και εγώ κάποιες κουβέντες τώρα πρόσφατα με ναι. κάποια παιδιά που λέγανε ότι ίσως είναι φοβισμένοι η Sony, γιατί βγήκαν τα specs και η δύναμη και τα παιχνίδια του Series X και λέει ότι ναι, δεν καλά. Έχουμε τι να δείξουμε. Δεν είναι δυνατόν η Sony να μην έχει τι να δείξει, ρε παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο χαζά αυτά που λέμε. Όχι, αυτό το επιχείρημα είναι αστείο. Πω εγώ, ναι. Και είναι αστείο γιατί υπάρχει πάντα ένα πράγμα. Ότι μονίμως ο κερδισμένος στις γενιές είναι η πιο αδύναμη κονσόλα. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Μην κοιτάτε τα specs. Η Sony, καλός ή κακός, ακόμα και ό,τι και κάνει, τώρα με αυτή την ιστορία με το PlayStation 5, έχει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα από το Xbox όταν κυκλοφορήσει. Είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ο πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, τη νέα σεζόν έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους που πρέπει να τον πιάσουν. Έχει τα λεφτά του Champions League, ας πούμε. Άλλη ιστορία αυτή, ναι. Άλλη ιστορία αυτή. Εγώ το πανικό, εγώ βλέπω έναν μπέρδεμα, όπως είπα. Και αυτό το μπέρδεμα θα σου εξηγήσω, θα το φέρω λίγο σε σχέση με το λόγο. Το οποίο τι ήταν τώρα. Ναι, εντάξει, μας αρέσει να το λέμε ότι έχει ρίξει τα βλέμμα πάνω της μόνο και μόνο που έβγαλε ένα λόγο. Που εν μέρει έχει δίκιο, αλλά κρύβει και πολλά άλλα πράγματα. Έτσι πως άμα θέλει κάποιος να δει πέρα από αυτό ότι έδειξε ένα PlayStation 5. Η Sony τι ήθελε να κάνει, ρε παιδί μου, ήθελε να τραβήξει τα πράγματα, τα βλέμματα πάνω του. Και λέει, παιδιά, στη CES, την έκθεση της τεχνολογίας που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, θα σας δείξω κάτι μεγάλο. Αλλά γιατί το έκανε αυτό? Γιατί επειδή η Microsoft με το Xbox κινήθηκε πάρα πολύ έξυπνα στα Game Awards το Δεκέμβρη, τι έκανε? Πλάσαρε ένα προϊόν, όπως είναι το Xbox Series X που έρχεται, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο περιβάλλον, ρε παιδί μου. Εκτέθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο. Και θεώρησε η ίδια, δεν ξέρω, είναι σαν να θεώρησε η ίδια η Sony, ότι πρέπει να απαντήσει Sony και καλά. Ταιριάζει, Sony και καλά. Πρέπει να απαντήσει, τέλος πάντων. Και αντί να το κάνει όμορφα και ωραία και να παρουσιάσει και αυτή την κονσόλα της, αφού αυτό εννοήσε, δεν το κατάλαβα μόνο εγώ. Έτσι πως βγήκε. Ναι, έτσι πως βγήκε. Δεν ήταν ότι εμείς υπονοήσαμε ότι θα βγάλει την κονσόλα. Είπε ότι είστε έτοιμοι να δείτε το επόμενο βήμα. Αν τα λες αυτά και χαϊπάρει τον κόσμο, αυτό τι περίμενε να σου πούνε μετά με το λόγο? Περιμένεις να δεις την κονσόλα. Αυτό το πράγμα έκανε. Περίμενες ότι ήρθε η ώρα να απαντήσεις αυτό που έγινε με το Xbox. Το βλέπει έτσι. Δεν ξέρει όμως πώς να το κάνει. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ κακά. Παιδιά, δεν μιλάμε για fanboys, έτσι. Όποιο fanboys λέει, τι δείξει κλπ. Αυτά είναι φαντμπόγια. Όποιος είναι σοβαρός και μπορεί να καταλάβει τι γίνεται, δύο-τρία πράγματα να αισθανθεί, εννοείται ότι θα καταλάβει ότι αυτό που μας δείξαν είναι μια μπαρούφα και μισή η παρουσίαση. Δεν ήταν παρουσίαση. Καλύτερα να μην έβγαινε. Εντάξει, μας δείξαν το αναμενόμενο, δε αυτό που ξέραμε ήδη. Ούτε καν το αναμενόμενο. Μας τρολάρανε. Δηλαδή είναι σαν να έχει πάρει την στρατηγική, το marketing κομμάτι πλέον της Sony Kojima. Ήταν τόσο τρολιά ήταν αυτό που κάνανε, έτσι. Και να πεις, δεν είναι να πεις να μου δείξουν ένα άλλο λόγο. Πες ότι θέλουν να ανανεωθούν, ρε παιδί μου, και μου δείξαν ένα άλλο λόγο. Όχι, μου δείξανε το ίδιο πράγμα. Οπότε, τι να πει, πες μου, τι. Για ένα PlayStation 5 που ξέρω ότι θα έρθει το 2020, τις διακοπές του 2020, το ξέρα ότι θα έρθει το 2020. Τι μου δείξανε? Ένα λόγο. Εντάξει, μετά το λόγο δείξανε ότι θα έχει SSD, ότι θα έχει ray tracing από το σύστημα. Αυτά τα ξέραμε, ρε Παναγιώτη, ήταν επιβεβαιωμένα όλα. 3D, αυτά. Όλα ήταν επιβεβαιωμένα. Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω κι εγώ. Όλα ήταν επιβεβαιωμένα. Αλλά στην ουσία είναι αυτό που είπαν πολλοί και συμφώνησα κι εγώ μαζί τους, ότι θέλει να σου δείξει ακριβώς την ίδια γραμματοσειρά, ακριβώς το ίδιο σχήμα, ακριβώς το ίδιο χρώμα με αυτό που ξέρεις από το 95 και αγαπάς. Ότι εδώ είναι το PlayStation. PlayStation σημαίνει video game, PlayStation σημαίνει παιχνίδι. Παναγιώτη. Σημαίνει ευχαρίστη, ξέρω εγώ. Αυτό Παναγιώτη, σου λέει, είναι η συνέχεια. Παναγιώτη, αυτό το ξέρεις και μόνο που λέγεται PlayStation 5. Ότι είναι η συνέχεια. Ναι. Αυτά δεν στέκουν σαν επιχείρηματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Όλα αυτά είναι. Βλέπω μια Sony που δεν ξέρει πώς να απαντήσει σε αυτό που έκανε η Microsoft. Δεν το λέω, ρε παιδιά, σαν πόλεμο. Το λέω τελείως επιχειρηματικά.
όλο αυτό το πράγμα που σας λέω. Βλέπω μια Sony που πρέπει, νιώθει την ανάγκη να απαντήσει στη Microsoft για αυτό που έκανε με το Game Awards, που της βγήκε, για μένα της βγήκε, γιατί συζητήθηκε και αυτή πάρα πολύ, αλλά συζητήθηκε με λόγο, είχε λόγο, συζητήθηκε για την εμφάνιση της κονσόλας, συζητήθηκε για τα trailers που έδειξε, για το timing που έβγαλε την κονσόλα, συζητήθηκε για όλους τους λόγους και σωστά τη συζητήθηκε. Ένιωσε λοιπόν η Sony την ανάγκη να απαντήσει όλα αυτά, χάιπαρε τον κόσμο χωρίς λόγο, για να μας δείξει τι. Αυτά, ναι μεν, okay, τώρα είμαι ο νικητής και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και απλώς σας δείχνω ένα λόγο και σας κατουράω, όπως τα κάνει ο Kojima, ας πούμε, έτσι περίπου. Αλλά μακροπρόθεσμα δεν, δηλαδή πώς, εγώ ξέρεις πώς διάβαζα Παναγιώτη, να σου πω, θα σας αφήνω, ξέρεις πώς διάβαζα Παναγιώτη που λένε, όχ, η Sony ξαναγαβάλει σε καλάμι. Ναι, πολλούς, κι εγώ. Και εγώ και πολλά σχόλια τέτοιου τύπου διάβασα και πολλούς ανθρώπους που μιλάω καθημερινά μου το είπανε. Ότι κοίταξε να δεις, πάλι κάνει το ίδιο λάθος που έκανε τότε στο PlayStation 3, επειδή είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά. Τώρα εντάξει, δεν νομίζω και αυτοί να είναι τόσο βλάκες ή να ξεχνάνε τόσο εύκολα. Σίγουρα όταν βγάζεις τόσο πολλά λεφτά, είσαι και λίγο υπεράνω από τους γύρω σου. Αλλά δείχνεις και περιεχόμενο. Θέλουμε να βλέπουμε περιεχόμενο για να είσαι εκεί που είσαι. Δεν είσαι εκεί που είσαι επειδή είσαι εσύ, πώς σου το πω, κατάλαβες. Πρέπει να βλέπουμε κάτι. Γενικά γι' αυτό δηλώνω και ξαναλέω και το ξαναλέω σου, λέω μέχρι πλέον να βλέπω κάτι αυτό από τη Sony, ότι είναι μπερδεμένη η Sony. Και θα το επαναλάβω και θα το πω ότι είναι μπερδεμένη για ένα και μοναδικό λόγο που πιστεύω ότι γίνεται. Όχι ότι έχει καβαλήσει το καλάμι. Δεν είναι αυτό ότι έχει καβαλήσει το καλάμι. Η Sony, γιατί όλο ψώνι μου βγαίνει. Η Sony είναι, έχει λοιπόν, η Sony είναι μπερδεμένη γιατί έχουν αλλάξει πολλά στα κλιμάκια, στα ηγετικά κλιμάκια. Και αυτό για την ώρα ακόμα δεν θα έχουμε δει πώς λειτουργεί. Και δίνει λάθος μηνύματα. Εμένα γι' αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή να σου πω κάτι, τι θα πειράζε ρε Παναγιώτη, πες μου τι θα πειράζε, το Θεό σου να έχεις, πες μου τι θα πειράζε ρε παιδί. Να κάνει το event στον Ιανουάριο και να κάνει και ένα event στην Ε3, τι θα πειράζε. Ποιον θα πήραζε, ποιο θα έβλαπτε, τη Sony θα την έβλαπτε. Νομίζω κανένα θα έβλαπτε και ίσως θα ήταν και καλύτερο για όλους μας. Την προηγούμενη γενιά δεν την κέρδισε με εκείνη την πανηγυρικά, με εκείνη την press conference στην E3, δεν την κέρδισε. Ναι, ναι. Μα από εκεί ξεκίνησε, μπράβο. Αλλά εντάξει, λέει όμως η δήλωση, που εντάξει μπορείτε να τη βρείτε σε πολλά site να τη διαβάσετε, λέει η δήλωση ότι δεν συμβαδίζουν τα θέλω τα δικά μας με τα θέλω της Ε3, οπότε εμείς λέει θα κάνουμε χιλιάδες event, λέει, μέσα, έτσι είπε τώρα, τι εννοεί, δεν ξέρω, μέσα στα τέλος πάντων, σε βάθος χρόνου, για να δείξουμε, λέει, και τα παιχνίδια που έρχονται στο 4 και το PlayStation 5. Οπότε, ίσως δεν είναι στην Ε3, είναι σε όλα τα άλλα. Και αυτό που θα πάνε σε περισσότερα event μέσα στη χρονιά και ίσως πάνε και στο Paris Game Week, ίσως κάνουν και αυτό που λέγαμε τώρα το event το Φεβρουάριο και στην Gamescom που είναι στην Ευρώπη μετά την Ε3. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι και στα πλαίσια της Ε3 να είναι κάτι δικό τους, κάποιο δικό τους event. Είναι αυτό που ερχόμαστε στην κουβέντα που λέγαμε στην αρχή, ότι το ζευγαράκι που τσακώνεται. Ναι. Ναι, δεν ξέρω τι θέλει. Μπορεί να θέλει πράγματα η Sony από την Ε3, έτσι. Δηλαδή βλέπει να πηγαίνει όντως κάπου αλλού η Ε3. Ναι, και να μην συμβαδίζει όντως. Και να μην συμβαδίζει, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια Ε3 μπορεί να πει στην Sony, ξέρεις κάτι, θα μου ανεβάσει 5 YouTube. Ξέρεις κάτι, θα μου ανεβάσει 5 YouTubers στη σκηνή. Αλλιώς δεν έχει press conference, ξέρω εγώ. Ίσα-ίσα που η Sony έχει καλύτερη ώρα από τη Microsoft. Προλαβαίνει να αντιπετεθεί σε σχέση με τη Microsoft, ναι, 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 που είναι πάντα πριν από τη Sony. Έχει δηλαδή ένα πρωτείο. Τέλος πάντων, ακόμα και έτσι, εγώ θα πω αυτό που ξαναλέω. Ακόμα και έτσι, πώς είναι η Ε3, τα 1000 μύρια όσια να έχει, όλα τα κακά του κόσμου να μπορούμε να προσάψουμε στην Ε3, το πανηγυράκι του Αγίου Γερασίμου, ό,τι θέλεις να προσάψεις. Κανέναν δεν έβλαψε καμία προβολή. Όταν έχεις και το main event σου, άσχετες. Σε άσχετο χώρο και χρόνο. Ναι. Θες να πούμε λίγο για τη φήμη αυτή που έσκασε τώρα
Κιόλας γενικά που περιέχει πληροφορίες γύρω από το PlayStation 5. Ναι. Ανετραχιαστικές λεπτομέρειες, έτσι. Μιλάμε για αυτές. Αυτή η φήμη, ναι, έσκασε σχεδόν ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση ότι δεν θα πάει η Sony στην Ε3. Ναι, και τι λένε αυτά τα πράγματα, για κάτσε να τα βάλουμε. Λοιπόν, έχουμε καταρχήν πιθανή ημερομηνία παρουσίασης σε δικό της event στο Sony Hall στη Νέα Υόρκη, 5 Φεβρουαρίου. Τετάρτη. Που είναι μια πολύ πιθανή ημερομηνία. Ναι, και ακούγεται συχνά πυκνά αυτή η ημερομηνία, Φεβρουάριο, και είναι, ναι, σαν πιθανά. Δηλαδή είναι ημερομηνίες που δίνει events η Sony, λέει, γενικά. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι μέσα εκεί θα δείξει το PlayStation 5, πώς θα είναι, το μοχλό από το PlayStation 5, το interface από την κονσόλα, κάποια exclusive παιχνίδια και κάποια third party παιχνίδια, ναι, και θα έχει και κόσμο. Και θα έχει και κόσμο εκεί πέρα να σχολιάσουν αυτά που θα βλέπουν. Όχι, εδώ μια χαρά. Αυτά είναι τα αναμενόμενα. Έτσι δείχνει και μια εικόνα της κονσόλας που έχει ένα, πώς να το πω, ένα σχέδιο λίγο Pac-Man. Είναι, ναι, ένα τριγωνικό Pac-Man, θα το λέγα, έτσι. Ένα τραπέζιο, το οποίο κάνει τρίγωνο. Και αυτά που λέει, και έτσι είναι λίγο σε κανένα πιστεύεις ότι είναι αλήθεια όλα αυτά που λένε για την παρουσίαση και είναι έτοιμη, είναι αυτά τα, σου λέει, το τι θα επαναλαμβάνουν οι παρουσιαστές στην ώρα της παρουσίασης. Που αυτά είναι ωραία να τα λέμε για να καταλάβουμε και ποια είναι η στρατηγική. Γιατί κάθε εταιρεία επιλέγει τη στρατηγική της, έτσι. Γιατί, ας πούμε, η Microsoft όταν σου λέει ότι πάμε με το πιο δυνατό μηχάνημα. Power. Ναι, power your dreams. Αν πατήσετε στο internet Power Your Dreams, θα σας βγάλει από κάτω Honda. Είναι το slogan με το φτερό της Honda, αλλά δεν λέγεται Power Your Dreams, λέγεται Power Dreams, κάτι τέτοιο, και είναι για τις μηχανές Honda. Έξυπνο. Λοιπόν, και οπότε κάθε εταιρεία παίζει με συγκεκριμένα keywords ώστε να κάνει trigger τους οπαδούς της. Οπότε σε αυτά, λέει, που έχουν γράψει στην παρουσίαση, έχουν διάφορα φράσεις που είναι. Από ό,τι καταλάβα, το βασικό στοιχείο που έχουν να κάνουν με το download. Δηλαδή, για να καταλάβετε, λένε little to no load ties. Δηλαδή, θα έχει ελάχιστο loading. Όλα αυτά συνδέονται με τον SSD. Blazing fast downloads. Πάρα πολύ γρήγορα κατεβάσματα. Immersive controls. OK. Modular installs for games, download whatever. Δηλαδή είναι αυτό το σύστημα που λένε ότι θες να κατεβάσεις ένα παιχνίδι, θες να κατεβάσεις το online του, κατεβάσεις το online του. Θες να κατεβάσεις, ναι, και να παίξεις, ναι, πρώτα το online. Θες να παίξεις το single player, κατεβάσεις πρώτα το single player. Επόμενη φράση, disk drive included. Εκεί χτυπάει λιγάκι τη Microsoft, ότι θα έχουμε και το disk μέσα. Μετά πάει όμως και λέει download the games or stream the games as an option. Δηλαδή θες να παίξεις ή θες να κατεβάσεις και να παίξεις, να στριμάρεις δηλαδή ή να κατεβάσεις. Γιατί προφανώς πάμε για ένα PlayStation Now κατάσταση. Σίγουρα, έτσι, ναι. Να παρουσιάσουμε την υπηρεσία της. Ναι, ναι, συνέχισε. Ναι, ναι, και μετά πάει σε αυτό, ότι θα παρουσιάσουμε το game streaming του PlayStation Now, το οποίο θα έρθει όπως τα γνωστά πρότυπα του Game Pass παντού. Ναι, και το slogan του PlayStation 5 θα είναι It's time to play, όπως είναι το For the Players στο, ναι, 4. Ναι, ναι. Πάλι βάζουν, ναι, το play. Το It's time to play μου αρέσει. Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις τι δείχνει, ε. Τόση ώρα δεν, τόσο καιρό μέσα στις αρχές. Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε. Να παίξουμε σοβαρά. Ναι. Και αυτή, λέει, από ό,τι βλέπω και το PlayStation 5, θα έρχεται μαζί με μια τρίμηνη PlayStation Now συνδρομή. Έτσι, στα πρότυπα να αρχίσουμε να πλασάρουμε την ψυχή. Μπράβο. Με κάθε αγορά PlayStation 5 θα έχουμε 3 μήνες PS Plus για να το δοκιμάσουμε. Όχι Plus, PS Now. Τι λέω, μωρέ, PS Now. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό συνεπάγεται ότι θα ανοίξει και γενικά το όλο concept. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι το PS Now θα γίνει το Game Pass στη Sony. Θα μπορείς να παίξεις, λέει, σε tablet, laptop, κινητά, μέσω του streaming, μέσω Wi-Fi ή 4G, ξέρω εγώ τι θα έχουμε, 5G. Και θα έρθει και μια νέα εφαρμογή για τα κινητά μας και για τα tablet και τους υπολογιστές, όπου μάλλον θα είναι πιο γρήγορα από αυτή που έχουμε ήδη, κάτι τέτοιο. Λογικό επόμενο, βλέπω εγώ. Και πάμε σε αυτό που έτσι είναι το πιο, αυτό που περιμέναμε όλοι να ακούσουμε
στάνταρ ότι θα έρθει, είναι το backwards compatibility και θα δώσει παντού, κάνοντας την, ας πούμε, την ultimate PlayStation console. Πλέον θα παίζεις τα πάντα. Και όχι μόνο τα πάντα, θα παίζεις και PSP. Αν ισχύει αυτό, που εδώ το χάνει όλο το, όλη η διαρροή αυτή, εδώ για μένα το χάνει, αν ισχύει αυτό, εγώ τρέμω από τώρα. Γιατί? Γιατί βάζει το PSP, Θα, πέρα από το PSP και το PSV, θα έχουμε backwards compatibility με το PlayStation 4, που το έχουν πει ήδη, το ξέρουμε ήδη. Αλλά συνεχίζει και λέει, θα παίζουν όλοι οι τίτλοι κανονικά, του PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP. Ναι, και καλά, όλα αυτά το έχουν πει. PSVR. Το PlayStation 1, PlayStation 2 δεν είναι τίποτα γιατί παίζεται και... Δηλαδή, απλώς τα αγοράζεις. Απλώς τα αγοράζεις. Και τώρα μπορεί να πει, άμα πας στο store και μπορεί να αγοράσεις παιχνίδια PlayStation 1 και PlayStation 2. Τα παίζεις. Έτσι. Το PlayStation 3 και το PSP είναι λίγο που τα μπερδεύει. Γιατί το PlayStation 3 λες λίγο αδύνατο, δεν ξέρουμε, αλλά ναι, αλλά και PSP, ρε φίλε. Πάντως θα ήθελα να παίξω το Golden Abyss του PSV, αν ισχύει αυτό όντως. Ναι, αλλά λέει, δεν λέει PSV, λέει PSP. Δεν λέει PSV. Δεν ξέρω, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ και εδώ είναι που με προβληματίζει όλο το, όλη η διαρροή. Εδώ απλώς την κάνεις μπάλα και την πετάς στην διαρροή. Και έρχομαστε στο κερασάκι της ντούρτα. Και να πούμε και το τελευταίο, πες, για τους μοχλούς, ότι τα controller του PlayStation 4 θα λειτουργούν κανονικά ως το PlayStation 5 και εδώ πέρα έρχεται και το περιφερειακό το που βγήκε, που θα βγει τώρα, τον άλλο μήνα, που κουμπώνεις από κάτω στο DualShock. Τα 4, triggers, δύο, λες, δύο σκανδάλες παραπάνω, ναι. Γιατί από ό,τι λένε, μάλλον θα έχει δύο παραπάνω κουμπιά από κάτω, ενσωματωμένα το χειριστήριο του PlayStation 5. Εγώ το είχα πει ότι όποιος μου φέρει στο χειριστήριο δύο κουμπιά παραπάνω στο πίσω, μεγάλη μαγιά του. Λοιπόν, και αυτό που μας νοιάζει περισσότερο από όλους είναι η τιμή, η οποία είναι τα 4,50. Ένα πενηντάρικο πάνω. Δηλαδή στην Ελλάδα θα μας έρθει γύρω στα 5 εκατοστάρικα. Λέει πιθανή τιμή για Ευρώπη 4,49. Ναι, παγκοσμίως λέει. Ναι, πιθανή, γιατί παγκοσμίως λέει 4,49. Ναι, 4,49 η τιμή για Ευρώπη. Στην χώρα μας θα έρθει γύρω στα 5 εκατοστάρικα. Πώς τη βλέπεις την τιμή? Είναι 50 ευρώ παραπάνω για τα specs και για αυτά που έρχονται, νομίζω, δικαίως. Δεν ξέρω. Εγώ ακόμα και σήμερα στοιχηματίζω ότι θα είναι στα 3,99 όσο βγήκε το PlayStation 4. Ακόμα, Ακόμα το πιστεύω αυτό. Ναι, γιατί συνεχίζει όμως παρακάτω και λέει ότι θα είναι σχεδόν ισάξιο με το Series X σε δύναμη. Και το Series X θα είναι 50 με 100 ευρώ πάνω σε τιμή. Mm. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα έχει 4 εκατοστάρικα, λέμε, 4 εκατοστάρικα και 5 εκατοστάρικα το Series X. Θα είναι μια αυτή η διαφορά, όπως είναι και τώρα, με το Pro και το X. Κάτι τέτοιο. Ναι, για να δούμε. Ακόμα και 4,50 είναι καλύτερο. Γενικά, έτσι, για νέο μηχάνημα, σε σχέση με το... Πάντα μιλάμε σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στο PlayStation 3, που ήταν 7 εκατοστάρικα. Και είχαν πέσει σαγόνια στο πάτωματα. Είναι καλή τιμή πλέον. Είναι η τιμή που θα πάει ο καταναλωτής πιο άνετα να την αγοράσει. Και 4,5 να είναι, ναι, θα πάρεις ένα premium μηχάνημα που ξέρεις ότι θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ναι. Και το γλυκένει λιγάκι, ξέρεις τι γλυκένει λιγάκι και την τιμή με το PS Now. Σου λέει πάρει και τρεις μήνες. Οπότε Δεν θα χρειαστεί να πάρεις 4-5 παιχνίδια, πάρεις ένα που θέλεις launch και τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, τα καλύπτεις με το PlayStation Now που θα την έχεις δωρεάν. Βγήκαν βέβαια και φήμες για παιχνίδια, έχουν πει δηλαδή, ας πούμε, ότι το Demon's Souls θα το δούμε standard remake στο launch, την Blue Point, που μάλλον λένε ότι θα την εξαγοράσουν κιόλας. Και θα έχουμε Grand Turismo 7. Όχι κι άσχημα, γιατί δεν είδαμε Grand Turismo σωστό σε αυτή τη γενιά. Ναι. Και ποιο άλλο λέγανε, ρε Παναγιώτη, στο launch? Για Demon Souls λέγανε, για Gran Turismo, όπως είπες και εσύ, για τη Santa Monica. Ένα καινούριο, το Legends, που αυτό κάτι για online μυρίζεται και προφανώς θα λέει θα δείξουν... Το Godfall που δείξανε της Gearbox και αυτό... Και λένε ότι θα δείξουν, όχι για launch βέβαια, ότι έρχεται, ξέρεις, να δείξουν μια εποχή, ότι έρχεται Horizon Zero Dawn 2 και Spider-Man, έτσι ώστε να δώσουν κίνητρο αυτούς που θα αγοράσουν να ξέρουν ότι θα πάρουν τα παιχνίδια. Εδώ συγκεκριμένα λέει τώρα
ότι έχουμε Horizon Zero Dawn 2, έχουμε Spider-Man 2, έχουμε νέο IP από την Naughty Dog, έχουμε νέο IP από το London Studio, νέο IP από το Japan Studio. Ναι. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και ωραία, θα ανοίξουν και τα pre-order με το που θα γίνει η παρουσίαση. Μόλις θα κλείσει η παρουσίαση, αν ισχύουν όλα αυτά, έτσι, πάντα με επιφύλαξη, αν ισχύουν όλα αυτά για 5 Φεβρουαρίου, από 6 Φεβρουαρίου θα μπορούμε να κάνουμε pre-order την κονσόλα και η κονσόλα φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει όχι Νοέμβριο, που λέγαμε μέχρι σήμερα, ότι θα κυκλοφορήσει μέσα προς τέλη Οκτωβρίου. Ναι. Οπότε θα πάμε με παρέλαση με PlayStation 5. Τέλεια. Πιο τέλεια δεν γίνεται, παιδιά, και ένα μήνα υπομονή. Ένας μήνας υπομονή, έτσι πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα έχουμε event. Ούτε μακάρι. Καν μήνας. Ναι, ούτε καν μήνας. Εντάξει, το λέω έτσι χοντρικά. Μα ένα μήνα και θα ξέρουμε τα πάντα πλέον. Θα πηγαίνουμε, στη τελική ευθεία θα μας δώσουν. Ναι, και εντάξει, αν εξαιρέσεις αυτό εκεί πέρα το φόβο μου για το compatibility με τα παιχνίδια όλα που εκεί λίγο το χάνει, η είδηση φαίνεται πολύ αληθινή, πολύ σωστή. Ναι, γενικά περιέχει πολλά πράγματα. Και εγώ δεν θα πω για το backward, το οποίο δεν μου φαίνεται απίθανο και το έχουν πει και το έχουμε πει επαναλημμένα. Αυτό που βλέπω εγώ, ας πούμε, σε κάτι που δεν αναφέραμε, στα χαρακτηριστικά είναι που λέει ότι τα γραφικά θα είναι ισάξια με μια GeForce 2080. Ναι. Που λες, okay, το γάμισες και ψόφισε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε, παιδιά, και μένουμε, δεν έχει μείνει τίποτα. Όπως είπα, δεν έχει μείνει τίποτα εδώ και θα συζητήσουμε και θα τραβάμε τα βυζιά μας όλοι μαζί. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε και εκείνη την είδηση την οποία μου σπάσε πραγματικά τα νερά. Μου σπάσε πραγματικά. Είναι κάποια πράγματα που μου γυρίζει το φελέκι σε Παναγιώτη. Πήγανε και να παραγάγανε έναν ειδικό, έναν insider, ο οποίος τι πήγε και έβγαλε και τον κάνανε και έτσι με παχυλούς τίτλους. Το PlayStation 5 θα παίζει αποκλειστικά launch παιχνίδια. Ναι, αυτό τώρα έχει γίνει παραπληροφόρηση εδώ πέρα. Δηλαδή, και το εκμεταλλευτήκανε τέλεια. Η πλευρά της Sony το εκμεταλλεύτηκε τέλεια. Όχι μόνο η επίσημη πλευρά της Sony και η γύρω-γύρω που στηρίζουν τη Sony. Βασικά το εκμεταλλευτήκαν όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το δεδομένο που λέγεται αλγόριθμος, tags κλπ. Να κοτσάρουν μέσα το PlayStation 5. Ναι, μέσα, ναι, ναι. Να βάλουν και λίγο με το κόντρα με Xbox, ώστε να βγουν παραπάνω clicks κλπ. Παιδιά, εντωμεταξύ μου κοτσάρανε και την εικόνα. Δηλαδή, ακούστε σκηνικό, δηλαδή μου βγάζανε τίτλο. Το PlayStation 5 θα παίζει αποκλειστικά παιχνίδια στο launch. Μου γράφανε μέσα για τη Microsoft και το Xbox και τη στρατηγική της και μου βάζανε εικόνα από Demon Souls. Πόσο πιο trigger να γίνω. Πόσο trigger να γίνω. Επατάς. Δεν πατάς. Ναι, και τι ήταν αυτός ο insider που είπε τελικά, ότι έκατσε κάποιος και αναρωτήθηκε. Επιβεβαίωσε βέβαια η Microsoft ότι αυτό που είχε πει εδώ και 3 χρόνια και που ακολουθεί κιόλας, ότι θα υπάρξει forward compatibility, όχι μόνο backwards. Ναι, ναι, ναι. Με την ουσία ότι θέλουμε να έχουμε ένα αυτό που σκέφτεται η Microsoft, ρε παιδί μου, και θέλει σιγά σιγά να το υλοποιεί. Xbox, σκέτο, ρε παιδί μου. Xbox. Έχεις ένα έτσι, Xbox, ναι. Δεν ξέρεις οτιδήποτε. Xbox τηλεόραση, Xbox οτιδήποτε, Xbox υπηρεσία που είναι το βασικό. Θα παίζεις ό,τι βγαίνει. Ό,τι βγαίνει θα το παίζεις. Αυτό ακριβώς, γιατί τώρα λέμε για τη Sony ότι μπορεί όντως να είναι μπερδεμένη όπως λες και εσύ, ή όντως έχει στάσει υπεροψίας και να μην θέλει όλα αυτά. Αλλά έχουμε και έναν αντίπαλο από την άλλη που κάνει παπάδες. Στην κυριολεξία κάνει παπάδες. Έχουμε τον θείο, που εντάξει, θείο, να ξέρετε, όλη η κοινότητα του Xbox, τον Phil Spencer το λέμε θείο. Οπότε θείος. Από εδώ και πέρα λέγεται θείος. Μετά το ζήσει είναι και ο θείος Phil. Ο θείος Phil, ναι. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε έναν θείο που ξέρει την βιομηχανία, ξέρει τα παιχνίδια και θέλει να... Πώς να το πω, θέλει ότι όλοι οι gamers να κοιτάξουν ξανά το Xbox. Ναι. Αυτή τη στιγμή το Xbox είναι το πιο φιλικό προς τον καταναλωτή. Από τιμές θες, από υπηρεσίες θες,
από βολικότητα με το να παίζεις στο PC, να παίζεις στο Xbox, να παίζεις με τα χειριστήρια. Και όλα αυτά σου λέει, αν σ' αρέσουν, θα τα έχεις στην επόμενη γενιά. Αν δεν θες να πας στην επόμενη γενιά, κράτα το X που έδωσες λεφτά και το αγόρασες και θα παίξεις και εδώ για αρχή κάποια παιχνίδια μέχρι να μαζέψεις λεφτά να πας στην επόμενη γενιά. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Σκέψου ότι κόβει πωλήσεις. Στο PlayStation θα πω. Ότι, ναι. Ότι με το Game Pass θα είσαι εντάξει και με την επόμενη κονσόλα. Οπότε, αν κάποιος που ήταν Xbox, περιστασιακά Xbox, δηλαδή μιλάμε για αυτοί που είναι hardcore, κοίταγε PlayStation 5, θα τον κρατήσει το Xbox μέχρι να μαζέψει λεφτά και το Xbox One. Δηλαδή, είναι εγώ τη Microsoft αυτή τη στιγμή σε θέμα υποδομών και μόνο τη βλέπω πιο ξεκάθαρη και πιο έτοιμη σε σχέση με τη Sony. Ναι, και λογικό είναι να είναι πιο ξεκάθαρη και έτοιμη, γιατί έχουν αφήσει τη γενιά του One και ξεκάθαρα εδώ και 4 χρόνια κοιτάνε την επόμενη γενιά και έχουν κάνει τη στρατηγική τους. Είναι πανέτοιμη για την επόμενη γενιά. Και έχει πλέον και... την άλλη, ναι. Θα πάει μέχρι τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα, ναι, αυτό. 5. Τελευταία μέρα μας. Γι' αυτό είναι εγώ σου λέω. Εγώ θα το πέρα μπερδεμένη Sony. Και θα πω και κάτι. Η Microsoft βλέπω να έχει κάνει γέφυρα με το μοναδικό selling point που για αυτή τη γενιά. Που είναι τη δύναμη. Εννοώ τη δύναμη ότι έτσι πως τελείωσε η γενιά, που το X τελικά ήταν η πιο δυνατή κονσόλα, έτσι πως το marketing point της ήταν ότι έχουμε την πιο δυνατή κονσόλα που έχει φτιαχτεί, έτσι. Ναι. Έτσι θέλει να συνεχίσει. Γι' αυτό το Series X, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό βγαίνει. Αυτό δεν νομίζω ότι θα της βγει σε καλό, βέβαια. Είναι μεν καλό, αλλά έως ένα σημείο θα την οδηγήσει. Κάπου. Εντάξει, και σε όλες τις γενιές πάντα το Xbox ήταν πιο δυνατό. Εντάξει, πάντα βλέπαμε ότι έχανε σε κόσμο, αλλά ήταν πιο δυνατό. Αν ήθελες να παίζεις καλά παιχνίδια, έτσι, πιο ωραία γραφικά, πιο smooth, έπαιζες σε Xbox. Αυτό κάναμε πάντα όλα τα χρόνια. Είχε πλεονεκτήματα, μωρέ. Μία που ήταν η αρχιτεκτονική πιο εύκολη, πιο πισάδικη, πιο αρχιτεκτονική, καλύτερα specs, καλύτερο hardware. Ναι. Το έβλεπες ότι είναι τα κουτιά, αλλά είχαν πολύ καλύτερο airflow. Γενικά είναι ωραία μηχανήματα, premium μηχανήματα της Microsoft, που όμως χωλαίνουν σε πάρα πολλά άλλα γιατί δεν το μυρίζονται. Και γιατί το λέω αυτό, έτσι με αφορμή, γιατί ακούω, έλα μωρέ, ποιος παίρνει κονσόλα για τα αποκλειστικά και θέλω να το συζητήσουμε, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές αυτή τη γενιά, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Παιδιά, ένα πράγμα θα πω πάνω σε αυτό, την κονσόλα δεν την παίρνεις αποκλειστικά για τα αποκλειστικά, αλλά όταν θα πάρεις μια κονσόλα θες να τα έχεις όλα, όλα, και πήγαινε σε οποιοδήποτε μαγαζί, άμα σας πούνε αυτή η κονσόλα έχει 1, 2, 3 και αυτή η κονσόλα έχει 1, 2, 3, 4 και έχουν ίδια τιμή. Ποια θα πάρεις? Αυτή που έχει 1, 2, 3, 4. Ακόμα και αν το 4 δεν το παίξεις ποτέ, δεν το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Έτσι είναι και εδώ. Δεν θες μετά να λες να μου τζώνεις και να λες να όμως που δεν πήρα την κονσόλα που είχε και το 4 και τώρα το πληρώνω γιατί ήθελα να παίξω το God of War που με έχουν χαϊπάρει όλα τα περιοδικά ή το Bloodborne. Mm. Οπότε για να πουλήσει, δεν είναι γι' αυτό και το συνδέω με αυτό, για να πουλήσει η Microsoft έχει κάνει τα βήματά της, πρέπει να μας δείξει και τα exclusive της για να πείσει κόσμο. Λογικά θα τα δείξει. Εντάξει, ήδη έχει δείξει 2-3, πόσο είναι, το Hellblade, το Halo και ποιο άλλο για την επόμενη γενιά. Σίγουρα ένα φόρτι. Θα τα δούμε, μωρέ. Εγώ εδώ θα είμαστε. Αλλά εντάξει, ναι, ναι, θα τα δούμε. Θα δεν... Συζητάμε. Πάντως, είδες αυτό που έσκασε σήμερα με το... Πώς τα λένε, με τα... τη Sony που σου ήρθε το email που έλεγε βάλε τον λογαριασμό σου και δες πόσες ώρες έπαιξες, πόσα achievement πήρες, τρόπαια. Αυτά είναι πολύ ωραία, φίλε. Έπαιξες. Και είδες πότε το φέρανε. Το φέρανε σήμερα που έσκασε και η είδηση που θα συζητηθεί σε όλη την κοινότητα. Αχ, τα είπα ρε φίλε και τα έβγαλα. πες μου τι θες τώρα. Ησύχασα. Αυτό, ελπίζουμε να πάει όπως πήγε και σε αυτή τη γενιά και, να... και το Xbox να μην πάει όπως πήγε σε αυτή τη γενιά. Εμένα με ρωτάς, μακάρι να έχουμε μια γενιά όπως ήταν η προηγούμενη. Αυτό ήθελα να πω. Που πηγαίνανε όλοι πάρα πολύ χέρι, καλά και δώσανε παιχνιδάρες, έτσι, μακάρι. Τώρα, άμα θα βγει, άμα θα κάνει 100 εκατομμύρια η Sony, 100 εκατομμύρια η Microsoft, χαίστηκα, πραγματικά χαίστηκα. Μα είναι πολύ εύκολο να κάνουν και οι 2 εκατομμύρια. Αν δείτε την γενιά του PlayStation 3 και του Xbox 360,
τελειώσανε την γενιά και οι δύο με 90 εκατομμύρια κοντά και οι δύο. Οπότε είναι εύκολο για όλους να κάνουν 100 εκατομμύρια, αρκεί αυτό που σου πουλάνε να είναι φτηνό, να μην χαλάει, να έχει καλά γραφικά, να έχει καλά παιχνίδια, το κυριότερο. Ναι. Το κυριότερο είναι τα παιχνίδια μου, ρε. Έχει τα παιχνίδια που θες να παίξεις. Θα παίξεις. Ας πάρει, δηλαδή, για μένα είναι κρίμα, κρίμα, τώρα που τελειώνει η γενιά, και όσοι είναι, ας πούμε, PlayStation, που είναι περισσότεροι στην χώρα μας, έτσι, και όσοι είναι, γουστάρουν το PlayStation και έχουν το PlayStation 4, μία κονσόλα από, από το ράφι τους, να μην πάνε να πάρουν με ένα εκατοστάρικο μεταχειρισμένο ένα Xbox, να παίξουν τα παιχνιδάκια που δεν έχουν παίξει. Δεν σου πάω να παίξετε όλα. Τα τέσσερα παιχνιδάκια, δεν μπορεί να θες να μου παίξεις τέσσερα παιχνίδια, να μην έχεις να παίξεις τέσσερα παιχνίδια από το Xbox. Είναι κρίμα να μην πας να τα πάρει, να δεις, ρε παιδί μου, και την κονσόλα και το χειριστήριο και το, όλα αυτά, ρε παιδί μου. Εγώ το ίδιο θα πω και για την αντίπαλη μεριά, που τα παιδιά που έχουν Xbox, γιατί να μην πάρουν ένα PS4 ή ένα PS5, ας πάμε στο 4 τώρα που είναι φθηνά. Ναι, μόνο στο PlayStation 4, στα τελειώματα της γενιάς αυτό κάνεις. Αυτό, άμα να παίξουν δεν έχει... τα παιχνίδια που είναι... Είναι 10 παιχνίδια που αν είσαι gamer και αγαπάς το gaming και αγαπάς τα παιχνίδια, πρέπει να τα δεις αυτά. Ας τα βγάλε η Sony, ας τα βγάλε η Microsoft, ας τα βγάλε όποιος θέλει να τα βγάλε. Πρέπει να τα δεις. Είναι κρίμα να μην τα έχεις δει. Δεν το συζητώ. Πρωτίστως όσοι είναι fanboys χάνουν εμπειρίες. Πρωτίστως αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ τα βγάλα. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο? Δεν έχουμε κάτι πάνω σε αυτή τη φάση. Εκεί έχουμε μείνει. Αυτές είναι οι φήμες που έχουν... Αυτά είναι τα πιο βασικά. Ναι. Ναι, αυτά είναι τα πιο βασικά που βγήκανε. Τώρα σκάσανε και κάτι νέα και τώρα έτσι, θα πω στο τέλος, στα τελειώματα. Πρώτα έχουμε δύο delays, τα πρώτα delays του 2020. Λέγαμε ποιο θα τη φάει. Καλά, τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν πολλά delays, να ξέρεις. Square Enix είναι δηλαδή, βασικά. Final Fantasy 7 πήγε ένα μήνα μετά. 10 Απριλίου, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό για το ίδιο το παιχνίδι. Λέει για polishing, εγώ βλέπω ότι το ρίχνουν μαζί με Resident Evil 3 και Cyberpunk, χωρίς λόγο. Καλύτερα να έβγαινε ή πιο μετά, λίγο πριν το Last of Us. Δηλαδή να έβγαινε τέλος Απριλίου, ας πούμε. Να μου πεις τέλος Απριλίου, δεν θα τελειώσει καν το Cyberpunk. Καλύτερα να έβγαινε εκείνη η ημερομηνία που είχαν πει, τέλος πάντων, παρά να το θάψουν πάλι. Ναι, θα μου πεις, έχει το κοινό που θέλει να παίξει Final Fantasy. Έχει και το κοινό μεγαλύτερο που θέλει να παίξει Cyberpunk αυτή τη στιγμή. Και το Avengers που καλώς για μένα έφαγε. Delay, γιατί δεν το έβλεπα αυτό το παιχνίδι να προκόβει. Πήγε για Σεπτέμβριο. Καλά, αυτό το παιχνίδι καλά είναι να φάει άλλο ένα delay να πάει στην επόμενη γενιά. Να έχουμε ένα παιχνίδι επιβεβαιωμένο να παίξουμε. Γενικά μπορούν να ελευθερώσουν αυτό το στούντιο και να το αφήσουν να κάνουν κάτι άλλο, γιατί δεν το βλέπω καλά με το Avengers και το βλέπω να κλείνει. Συμφωνώ απόλυτα. Και βγήκε και στα επί του πιεστηρίου, βγήκε και ένα Resident Evil 3 καινούριο trailer που δείχνει τον Nemesis. Θα κλάψουνε μανούλες. Πάντως έχει κάνει φοβερή δουλειά αυτή η Capcom. Φοβερή δουλειά αυτή η Capcom. Αυτή η καινούργια μηχανή γραφικών είναι τρομερή. Τι έχουμε να δούμε. Αυτό μόνο λέω. Τι έχουμε να δούμε στην επόμενη γενιά. Ναι. Γίνεται να πέσω για ύπνο σήμερα και να βγω αρχές Απριλίου. Να αρχίσω με Resident Evil 3, μετά Final Fantasy 7. Ξέρεις, εν τω μεταξύ, Resident Evil 3 το παίζει μια εβδομαδούλα. Ό,τι πρέπει. Πας σε Final Fantasy 7 και μετά καρφί Cyberpunk. Προλαβαίνεις. Εντάξει, μωρέ, θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε, μωρέ, έτσι. Δύο χέρια δεν έχω. Με δύο μοχλούς. δύο τηλεοράσεις, δύο μοχλούς. Κατευθείαν θα γίνω η κάλλη. Λοιπόν, αυτά. Αυτά τα ολίγα. Ναι, τώρα δεν έχουμε να παίξουμε. Και εγώ είμαι λίγο στην αράζουμε Spider-Man. Και ξαναπέζουμε Metal Gear τώρα. Ναι, και εγώ αράζομαι με Spider-Man, το οποίο, παιδιά, είναι από τα παιχνίδια του Spider-Man. Πώς σου φαίνεται? Είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχω να ξαναζήσω έτσι στιγμές σε open world παιχνίδι από Assassin's Creed 2. Να είναι έτσι τόσο flow, να μην σε νοιάζει, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να μαζέψεις τα backpacks, γιατί πρέπει να κάνεις τα research, απλώς τα κάνεις, γιατί είναι μπροστά σου. Γιατί είναι ωραίο. Ναι, γιατί είναι μπροστά, είναι χαλαρωτικό. Ήρε, η υπόθεση κυλάει έτσι όπως πρέπει να κυλήσει. Κάνω και ένα κουεστάκι. Μαζεύω και τα backpacks μου μέχρι να πάω στο κουεστάκι. Φεύγει πάρα πολύ flow, ρε παιδί μου. Είχα να το νιώσω αυτό το πράγμα. Σωστά, αυτό σα κρίνει δύο, ειλικρινά σου λέω. Για να ξέρεις, είναι πολύ εύκολη πλατίνα. Με ένα playthrough μπορείς να κάνεις πλατίνα κατευθείαν. Έτσι το έκανα εγώ.
Το βλέπω. Μα το βλέπω γιατί δεν αφήνω τίποτα να μάζευτο από κάτω. Αυτό. Και μετά το ξανάβαλα και το πήγα μόνο main quest να δω μόνο την ιστορία και ήταν σαν να έβλεπα μια μεγάλη ταινία Spider-Man της Marvel και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ρίση, είναι μικρό το quest του για που το έχω καταλάβει, γιατί έπαιξα από πάρα πολύ λίγο απέξι και μου έγαζε ότι έχω ολοκληρώσει το 20% ξέρω εγώ ήδη το main quest. Ναι, αν το πας main quest είναι δεν είναι 20 ώρες, μόνο το main. Ναι, πάρα πολύ μικρό. Ναι, γενικά είναι εξαιρετική περίπτωση. Κατάλαβα γιατί αγαπήθηκε. Ένα πράγμα να προσέχεις, αν θες το κάνεις πλατίνα, να μην χαλάσεις τους κάτι, πώς τα λέει, κέρματα, πόντι, από tokens, που ρίχνεις, ναι, ξύλο, τέλος πάντων αυτά, να μην τα χαλάσεις, να τα κρατήσεις, σε αναβαθμίσεις, να τα κρατήσεις για να ξεκλειδώσεις στολές. Γιατί μετά θα σε βάλει να κάνεις challenge για να πάρεις περισσότερα token για να ξεκλειδώσεις στολές. Οπότε εγώ εκεί την πάτησα και μετά έκατσα και το έκανα όλο και μου έλεπε ένα τρόπαιο με τις στολές. Και λέει, δεν γίνεται τώρα να μου έλεπε ένα τρόπαιο. Και το έκανα και αναγκαστικέ. Πήγα και έκανα challenge για να πάρω το τρόπαιο. Λοιπόν, θα σου πω ένα μυστικό. Αλλά είναι εύκολο. Θα σου πω ένα μυστικό, Παναγιώτη, μην κοιτάς τα τρόφις. Λοιπόν, και με αυτό το μυστικό σας αφήνουμε κάπου εδώ. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια και εσείς τι περίπτωση άρεσείστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδατε και την ανταπόκριση με τις μπλούζες, με όλα ό,τι μας έχετε αγκαλιάσει και τα παιχνίδια που μας στέλνετε. Να είστε καλά. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μισό λεπτό. Τελικά οι μπλούζες δροσίζουν.